ότι παρασύ πηγή ζωής, Κύριε, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Διότι σύ, Κύριε, είσαι πηγή της ζωής και με το ειδικό σου φως θα είδαμε το αληθινό φως, αναφωνεί ο ψαλμωδός. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί και πατέρες, η χάρις του Αγίου Πνεύματος, του φωτίσαντος και αγιάσαντος και κατευθύνατος τα διαβήματα των Αγίων Προφητών, Ηλίου του Θεσβήτου και Ιωάννου του Προδρόμου, εν το ιερό του το τόπο του Χοζεβά, συνήγαγεν πάντα σε μας, ή να εορτίως τιμήσουμε του μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου Χοζεβήτου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης, εκ νεαράς ηλικίας καταληφθείς υπό θείου ζήλου, εγκατέλειπεν την πατρίδα αυτού Ρουμανία και ήλθεν εις την Αγίαν Γη, εν θα κατέφυγεν και εκρύβει ως άλλος Ηλίας εν της πηλαίης του χυμάρου Χωράθ του επιπροσώπου Ιορδάνου ποταμού. Και εν θα ο Άγιος Γεώργιος ο Ελευκάρων Κύπρου ίδρυσε την επώνυμον αυτού Μονήν και Λάβραν, η οποία ανεδείχθη πηγή θείων αμάτων δια τους πιστεύοντας εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν τον υπόντα. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Το ζώντα του το είδον δεν είναι άλλο από το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Υιού του Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού, κατά την μαρτυρία του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Τούτο ακριβώς το Πνεύμα είναι η πηγή του φωτός, καθώς λέγει Κύριος, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί που μη περιπατήσει τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Ερμηνεύον τον Κυριακό του το Λόγον ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέγει, «Ο ακολουθών εμεί του τέστη, ο κατήχνη βαίνων των εμών διδαγμάτων, έστε μεν ουδαμός εν σκότω, το δε φως της ζωής από κερδανή του τέστην των επεμή μυστηρίων, την αποκάλυψην χειραγωγήν αυτών δυναμένη εις ζωή την αιώνιον και απλούστερον, όποιος με ακολουθεί, δηλαδή όποιος βαδίζει εις τα ίχνη των διδασκαλιών μου, επουδενή θα είναι εις το σκοτάδι, αλλά θα αποκτήσει το φως της ζωής, δηλαδή θα επιτύχει την αποκάλυψη, δηλαδή την φανέρωση των μυστηρίων των αφορώντων εις εμέ και την αποκάλυψη την δυναμένη να οδηγήσει εις την αιώνια ζωή. Και διερωτώμεθα, ποια είναι η αιώνια ζωή? Η αιώνια ζωή είναι η υπέρβαση του θανάτου της φθοράς, δηλαδή της αμαρτίας, δια του θανάτου της αυθαρσίας, του τέστη του θανάτου του Αναστάτος Χριστού. Αυτού του θανάτου Χριστού εγένεται ο κοινωνός και μέτοχος Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης, ακούων εις το παράγγελμα του Θείου Παύλου λέγοντος, «Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάχμεν ουρ αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσουμε. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Ο υγειασμένος πατήρ ημών Ιωάννης όχι μόνον περιεπάτησε εν κενότη της ζωής, αλλά και προεγεύσατο της μελούσης Αναστάσεως του Χριστού, ως μαρτυρή τούτο το πρώτον οφθαλμών ημών κείμενον άφθαρτον και ευωδιάζων ολόσωμον λείψανον αυτού. Την αυθαρσία του σώματος αυτού
επέτυχε ο πνευματοφόρος Ιωάννης, ακούων και εφαρμόζων εν τη θεωρία και την πράξη την προτροπή του θεηγόρου Παύλου, λέγοντος «Παρακαλώ ημάς, αδελφοί, δια των ηκτιμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τον Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών». Εμμυρεύον το λόγο τούτον του Παύλου, ο ιερών Χρυσόστομος λέγει, «Τι δε εστί η λογική λατρεία, τα δια ψυχής, τα δια πνεύματος, πνεύμα φυσήν ο Θεός, και τους προστινούς αυτόν πνεύμα τη αληθεία τη προστινήν, όσα μη δείτε σώματος, όσα μη δείτε οργάνων μη τόπων, τα δε εστίν ίον επίκεια, σοφροσύνη, ελεημοσύνη, ανεξικακία, μακροθυμία, ταπεινοφροσύνη, έλεον θέλω και ουθυσία. Έστε και άλλα θύματα, τα όντως αλλοκαυτώματα των Αγίων Μαρτύρων σώματα, εκεί Άγια και ψυχή και σώμα, εκείνα ως μην ευωδίας έχουν μεγάλη». Και αναλυτικότερον, τι όμως είναι η λογική λατρεία? Αυτά που προσφέρονται με την ψυχή, με το πνεύμα, γιατί ο Κύριος είπε «Πνεύμα ο Θεός και τους προστινούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προστινήν». Εννοεί όσα δεν έχουν ανάγκη από το σώμα, από όργανα, η επιοίκεια, η εγκράτεια, η ελεημοσύνη, η ανεξικακία, η ανεκτικότητα, η ταπεινοφροσύνη. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Υπάρχουν όμως και άλλες θυσίες. Τα πραγματικά ολοκαυτώματα, τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων. Εκεί είναι Άγια και η ψυχή και το σώμα, εκεί να έχουν μεγάλη ευωδία. Όντως, αγαπητοί μου αδελφοί, ο εορταζόμενος πατήρ ημών Ιωάννης ηγάπησεν τον Θεό εν όλη την καρδία του και εν όλη την ψυχή του και εν όλη τη διανία του, γενόμενος ούτω θυσία ευάρεστος στο Θεό, διό και ο ψαλμωδός αναφωνεί «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Ο δε πατήρ της Εκκλησίας Ιερός Χρυσόστομος, επισημένων την αξία και την δύναμη της λογικής λατρείας, η οποία οδηγεί των πιστών χριστιανών εις τον καθαρισμό της καρδίας, καρδία καθαρίσουμε ο Θεός, και συνεπώς της αυθαρσίας, λέγει «Δύνασε κι εσύ, εάν θέλεις τη αυτήν θυσίαν αναγαγήν, νέκρωσον σου το σώμα και σταύρωσον και λείψει αυτός του μαρτυρίου τούτου τον Στέφανο». Και απλούστερον, μπορείς κι εσύ, αν θέλεις, να προσφέρεις τέτοια θυσία. Νέκρωσε και σταύρωσε τις κακές επιθυμίες που χρησιμοποιούν ως όργανο το σώμα σου και τότε θα λάβεις κι εσύ ο ίδιος το στεφάνι αυτού του μαρτυρίου. Η Αγία ημών των Ιεροσολύμων Εκκλησία καυχάτε την εν Χριστώ κάπηση, διότι τις πρεσβείες της υπερευλογημένης Θεοτόκια Παρθένου Μαρίας και τις ηκεσίες του σήμερον τιμωμένου Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου, η Μονή του Χοζεβά εξακολουθεί να είναι καταγώγιον, δηλαδή κατάλημα των Αγίων και Δικαίων του Θεού. Ιδέν τη Μονή και Λαύρα ταύτη ασκηθέντες και ασκούμενοι, λίχνη πανταχού της γης εισήν, ούτι λάμποντες, ως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εμείς ευχαριστήσομεν τον Άγιον Τριαδικών Θεών και μετά του Θείου Παύλου είπομεν, η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, εν αυθαρσία αμήν έτσι ποτέ.